Τι έχω στην τσάντα μου. Τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Τι κρύβω μέσα στην τσάντα μου. Τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Το τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Υπάρχουν τόσα πολλά βίντεο για αυτό το θέμα στο YouTube. Τόσα πολλά βίντεο. Πολλά. Μήπως είναι κάτι υποχρεωτικό. Εννοώ, μήπως μια κοπέλα που κάνει βίντεο στο YouTube πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μια φορά αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω κι εγώ. Πώς να σας το πω, νιώθω την υποχρέωση να το κάνω. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνεις ένα βίντεο που να δείχνει σε αγνώστους τι έχεις μέσα στην τσάντα σου. Αλλά οκ. Θα σας δείξω τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Κινητό. Ατζέντα. Κλειδιά. Πορτοφόλι. Χωρίς λεφτά. Τσαντάκι με καλλιτικά. Τα απολύτως απαραίτητα. Μάσκαρα, πινέλο, μολύβι για τα χείλια, ρούζ, σκιά, σκιές, μολύβι για τα μάτια, μολύβι για τα φρύδια. Δεν το εξηγώ παραπάνω. Κονσίλερ, ξύστρα, make-up. Κι άλλο τσαντάκι με καλλιτικά. Εδώ έχω βασικά τα κραγιόν. Κραγιόν κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς, κόκκινο ροδακινή, κόκκινο φράουλας και ένα lip gloss από πάνω μπαίνει αυτό. Αυτά. Είχα κι άλλο ένα, αλλά το ξέχασα. Μαντιλάκια αντεμακιγιάζ. Εντάξει, μετά από όλα αυτά που σας έδειξα, καταλαβαίνετε ότι μου είναι απαραίτητο. Ένα κασκόλ. Είναι ωραίο. Δίνει στυλ, ρε παιδί μου. Εντάξει, σκάω λίγο, αλλά είναι ωραίο. Γυαλιά. Ζακέτα που σου φορτώνει η Ελληνίδα μάνα, ενώ έχει 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τι να κάνεις, την παίρνεις. Δεν είναι δονητής, είναι κοσμητικό. Καμιά φορά, όταν είμαι σε λεωφορείο και κάποιος βρωμάει, το βγάζω επιδεικτικά από την τσάντα μου και του το δείχνω. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι με το σχήμα που έχει δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Ένα βρακάκι. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην κοιμηθώ στο σπίτι το βράδυ. Εντάξει. Κι άλλο βρακάκι. Και τρίτο βρακάκι, γενικώς αυτά τα παίρνεις γιατί δεν πιάνουν πολύ χώρο. Κρέμα για τα μάτια. Κρέμα για το πρόσωπο. Κρέμα για τα χέρια. Ξανακάνω, όχι δεν πειράζει. Yeah. Μου πέσε. Mm. Κρέμα για τα πόδια και κρέμα για το σώμα. Για όλο το υπόλοιπο σώμα, εκτός από αυτά που ανέφερα. Αυτή η τσάντα που βλέπετε συνέχεια, η άσπρη, είναι για το γυμναστήριο. Έχει μέσα τα ρούχα του γυμναστηρίου. Σοκολάτες. Καμιά φορά με πιάνει πολύ και μία. Ανακάλυψα και μία σοκολάτα στρατσατέλα. Και θα την ανοίξω να φάω. Θα ζηλεύετε, αλλά δεν με νοιάζει. Θέλετε. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Η σοκολάτα λέει είναι υποκατάστατο του σεξ. Εγώ καμιά φορά τρώω σοκολάτα σαν να μην υπάρχει σεξ. Καταλαβαίνετε. Τι άλλο. Ένα κουτάκι. Αυτό έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι μέσα, γιατί δεν κλείνει. Ναι. Αλλά είναι ωραίο. Δεν σας έχει τύχει να βάλετε στην τσάντα σας ένα κουτάκι άχρηστο, αλλά ωραίο. Άλλη μια σοκολάτα. Πιστολάκι. Το πιστολάκι είναι απαραίτητο, όπως καταλαβαίνετε. Αν δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, βάζεις λίγο αφρό, μια βούρτσα, μια περούκα. Καμιά φορά μου αρέσει να μεταμφιέζομαι. Ηθοποιός είμαι. Σταματήστε. Ορίστε. Παιδιά, ολόκληρο στούντιο δεν έχει ανακατρέφτη. Εγώ μες στην τσάντα που είδατε τη βάζω. Μια μπανάνα, την οποία τη χρησιμοποιώ με τον κλασικό τρόπο. Και χαρτάκια. Χαρτάκια, πάρα πολλά χαρτάκια. Χαρτάκια, χαρτάκια, χαρτομάντιλο, χαρτάκι, χαρτομάντιλο. Να το κραγιόν, το βρήκα. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι μπήκε. Βασικά, το 10% της τσάντας μου είναι χαρτάκια.